μεταξύ των ομάδων των Αβάντων Χαλκίδας και της Αγίας Παρασκευής. Το αποτέλεσμα κρίθηκε υπέρ των Αβάντων Χαλκίδας με 6-0. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ομάδας των Αβάντων Χαλκίδας. Κύριε πρόεδρε, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα. Φυσικά ήταν, περιμέναμε μια ομάδα η οποία ουσιαστικά θα πάλευε για ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα μιλήσετε φυσικά και με τους coach, τα διαδικαστικά τεχνικό. Εγώ ως διοίκηση αυτό που έχω να πω ότι έχουμε βάλει ένα σημαντικό πλάνο σαν ομάδα. Έχουμε αλλάξει τη διαχείριση της ομάδας. Έχουμε δημιουργήσει τις βάσεις εκείνες ώστε να χτίσουμε μια σοβαρή και μακροπρόθεσμη επιτυχία για την ομάδα μας. Και από εκεί πέρα φυσικά η στόχη είναι υψηλή και παραμένει υψηλή. Σχετικά με την περσινή ομάδα, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές. Έχουμε προσθέσει στο ρόστερ μας αρκετές παίκτριες. Ούτως ή άλλως είχε δοθεί συνέντευξη και στην αρχή της χρονιάς και έχουν ανακοινωθεί οι καινούργιες μεταγραφές μας. Και φυσικά περιμένουμε να δυναμώσουμε το Δεκέμβριο με ίσως 2-3 προσθήκες ακόμα. Για τα επόμενα παιχνίδια, είναι κάποιος αγώνας που φοβάστε ιδιαίτερα? Έχετε κάποιο προβληματισμό για τα επόμενα παιχνίδια? Ουσιαστικά στην κατηγορία όλοι οι αγώνες είναι δύσκολοι. Τους αντιμετωπίζουμε τον καθένα ξεχωριστά, με συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα κάθε αγώνας. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν δύσκολοι και εύκολοι αντίπαλοι. Υπάρχει δύσκολη και εύκολη θέληση για την ομάδα μας, αν τελικά μπορούμε αυτό που έχουμε βάλει στόχο να το πετύχουμε. Από εκεί και πέρα φυσικά η κατηγορία και ο νότιος όμιλος και ο βόρειος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και ουσιαστικά φυσικά έχουμε και τις παρεμβολές εδώ πέρα, μας έχουν τρελάνει λιγάκι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα φυσικά βάζουμε τους στόχους για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Ωραία. Βλέπω ότι σας ενισχύει και ο κόσμος πάνω στην κερκίδα. Νομίζω ότι έχετε μια σημαντική στήριξη από τον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε ένα μεγαλύτερο βήμα. Αυτή είναι η κίνηση που κάνουμε και με το κανάλι που αυτή τη στιγμή ξεκίνησε πρώτη φορά σαν μεταδόσεις των αγώνων μας. Πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε στην μεγαλύτερη δυναμική και του κόσμου αλλά και του καναλιού MetaViews. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δυναμική. Και εγώ ευχαριστώ.